Να αλλάξουμε όμως τελείως κλίμα, κυρίες και κύριοι. Και πού θα πάμε και τώρα, να πάμε στον πολιτισμό και να συνδεθούμε με τον σκηνοθέτη, τον κύριο Χρήστο Μουστάκα, και την παραολυμπιονίκη κολύμβησης και παγκόσμια πρωταθλήτρια, την κυρία Αλεξάνδρα Σταματοπούλου. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, διότι... Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Διότι έχουμε μία παράσταση, ο μικρός σε πρίγκιπα σε χρόνο ενεστώτα, και θα θέλαμε, κύριε Μουστάκα, να μας μιλήσετε για αυτήν. Για να σας συνδέσω και λίγο τα θέματα σας, να σας πω ότι πρόκειται για μία παράσταση που μιλάει για τον πρόσφυγα των παιδικών μας χρόνων. Έτσι. Μάλιστα. Είναι ένα παιδί που φεύγει από τον πλανήτη του να εξερευνήσει τους άλλους πλανήτες και συναντάει διαφορετικούς ανθρώπους. Είναι ένας ύμνος η διαφορετικότητα. Βλέπουμε ένα μικρό παιδί, έτσι όπως το είδε ένας πιλότος της πολεμικής γαλλικής αεροπορίας, ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί. Ένα μυθιστόρημα για παιδιά και μεγάλους, ένα παραμύθι για παιδιά και μεγάλους, το οποίο αποφασίσαμε φέτος, μετά και από τον εγκλισμό αυτόν, να τον κάνουμε ένα ταξίδι στην Ελλάδα και να τον δείξουμε σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας από την Νίκαια, θα σας τα πω σε λίγο αυτά. Ξέρετε, φαντάζομαι, όλοι το έργο, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι ένα γνωστό έργο. Άρα είναι ένα πάρα πολύ γνωστό έργο. Εγώ, η πρώτη μου επαφή ήταν μια χρονιά σε διακοπές, όπως καλή ώρα βρίσκομαι τώρα, σε κάτι ενοικιαζόμενα δωμάτια στο Πήλιο, όπου οι προηγούμενοι ενοικιαστές των δωματίων μέσα στο κομοδίνο της κρεβατοκάμαρας είχαν ξεχάσει ένα μικρό βιβλιαράκι του μικρού πρίγκιπα. Και ήταν η πρώτη φορά που το διάβασα ως παιδάκι. Mm-hmm. Και κάνετε διασκευή πάνω στο μικρό πρίγκιπα, κύριε Μουστάκα? Έγινε μια διασκευή μικρή από τη Μαγδαληνή Πάντα, με την έννοια ότι το έργο δεν είναι θεατρικό. Έπρεπε να μεταφερθεί στη σκηνή, οπότε έγινε μια μικρή διασκευή σε μια γλώσσα σύγχρονη ελληνική, χωρίς καινοτομίες πολλές, αλλά διατηρώντας όλη την ουσία του παραμυθιού, που είναι ο αλληλοσεβασμός, η αλληλεγγύη, είναι ένας ύμνος στη φιλία που έχει προς το τέλος, όταν η Αλεπού ζητάει από το μικρό πρίγκιπα να την εξημερώσει για να γίνουν φίλοι, και του λέει ότι... μόνο αν γίνουμε φίλοι και ακούω το περπάτημά σου, το περπάτημά σου δεν θα είναι όπως είναι το περπάτημα εκατοντάδων άλλων αλεπούδων στη γη, αλλά θα είναι μοναδικό για μένα. Ναι, είναι πραγματικά μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στην ιστορία αυτή. Να πάμε και στην κυρία Σταματοπούλου. Να σας ρωτήσω, κυρία Σταματοπούλου, εσείς είστε και παραολυμπιονίκη, συγγνώμη, κολύμβησης. Συμμετέχετε σε αυτή την παράσταση. Πώς είναι η εμπειρία, καταρχήν? Για μένα είναι πολύ όμορφο, γιατί δεν έχω ιδέα από ηθοποιός. Οπότε το ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετέχω σε ένα project το οποίο αφορά ανθρώπους με αναπηρία και ότι συμμετέχει και είναι πρωταγωνιστής ένας άνθρωπος με αναπηρία, μου έδωσε το κίνητρο να θέλω να είμαι μέλος όλης αυτής της παράστασης. Θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο βήμα. Πώς το πήρατε απόφαση, κυρία Σταματοπούλη, να ασχοληθείτε με το θέατρο? Αυτό, χωρίς να είμαι ειδικός, χωρίς να γνωρίζω, μου προτάθηκε από τον κύριο Δημήτρη Γρίτζο να συμμετέχω, καθώς και η ίδια ήθελα να συμπεριληφθώ σε μια ομάδα, είτε χορού ήταν αυτή, είτε θεατρικού, αλλά όχι στα πλαίσια επαγγελματικού. Mm-hmm. Οπότε, όταν άκουσα αυτή την πρόταση, πέταξα από τη χαρά μου. Μεγάλη ευθύνη. Θεωρώ όμως ότι με τους κατάλληλους ανθρώπους, όπως τον κύριο Χρήστο, όπως τον κύριο Δημήτρη, μπορώ να τα απεξέλθω. Πολύ ωραία. Επειδή στα παγκόσμια... Να σας πω ότι η Ten Arts Productions, η οποία είναι η εταιρεία παραγωγής που ανήκει στον κύριο Γρίτζο, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής της παράστασης, είναι η πρώτη εταιρεία παραγωγής στην Ελλάδα που είναι αμιγώς συμπεριληπτική σε άτομα με αναπηρία. Αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε δύο άτομα με αναπηρία τα οποία παίζουν στην παράσταση. Ένα γεγονός το οποίο δεν μας έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, κάτι που θα μπορεί να φαντάζονται κάποιοι. Mm-hmm. Ίσα ίσα μας έχει δώσει μια νέα προοπτική
στο πώς σκηνοθετούμε, στο πώς χορεύουμε, στο πώς συμπεριφερόμαστε πάνω στη σκηνή. Και νομίζω ότι ο κόσμος που θα δει την παράσταση δεν θα απασχοληθεί καθόλου με την αναπηρία των παιδιών αυτών. Θα τα αντιμετωπίσει σαν να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Κυρία Σταματοπούλου, επειδή είστε παγκόσμια πρωταθλήτρια και ασφαλώς είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, ήθελα να ρωτήσω πώς καταφέρατε και φτάσατε σε αυτό το υψηλό επίπεδο κολύμβησης. Διότι σίγουρα αντιμετωπίζετε και τις δυσκολίες, αλλά για να φτάσετε να είστε και παγκόσμια πρωταθλήτρια, χρειάζεται επιπλέον προσπάθεια. Συμφωνώ. Ήταν κάτι που το ήθελα. Είναι κάτι που παλεύω κάθε. Πόσα χρόνια ασχολείστε με την κολύμβηση? Κάθε χρόνο. Ασχολούμαι 14 χρόνια. Έχω φέρει κάποια μετάλλια. Πολλά φαντάζομαι. Ναι, είμαι περήφανη γι' αυτό. Θεωρώ ότι κάθε τι που κάνω, όταν έχει πάθος και αγάπη, όπως και αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα, νομίζω ότι μπορούμε να το φτάσουμε στην κορυφή. Το ίδιο έγινε και με τον αθλητισμό. Και είναι σημαντικό και είναι σημαντική και αυτή η παράσταση, γιατί αυξάνει και την ορατότητα των ανθρώπων με αναπηρίες, που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι. Το ζούμε. Κάποιοι είναι επαγγελματίες, οι περισσότεροι. Εγώ από τη δική μου πλευρά το ζω ως Αλεξάνδρα, η οποία πρώτα μπήκε σε αυτό το θαυμάσιο χώρο. Και βλέπω το ότι η Ελλάδα προχωράει, το ότι γίνεται πιο δεκτική σε καταστάσεις. Δηλαδή, όταν λέει ότι είναι πιο δεκτική. Το ότι για πρώτη φορά, όπως είπε και ο κύριος Χρήστος, ότι συμπεριλαμβάνονται άτομα με αναπηρία, που είναι επαγγελματίες. Ο κύριος Δημήτρης Γκρίτσος είναι επαγγελματίας. Είναι εξαιρετικό, είναι καινούριο στη χώρα μας. Και δεν συνηθίζονται οι θεατρικές παραστάσεις που να περιλαμβάνονται και άτομα αμαία στις παραστάσεις. Δεν το συνηθίζουν. Δεν έχω δει. Εγώ προσωπικά που πηγαίνω και σε θέατρα δεν έχω δει. Έχω δει άλλη μία παράσταση με ανθρώπους με αναπηρία. Όμως ήταν λίγο σαν κετοποίηση. Εδώ πέρα είναι συμπεριληπτική, όπως αναφέραμε. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι ο στόχος του να είναι καθαρά να δείξει και να προβάλλει σωστά το έργο, ανάλογα το ότι χωρίς να γνωρίζει κανείς το τι γίνεται στα backstage, ότι περνάμε όμορφα, ότι όλα καλά. Εμείς αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ένα καλό αποτέλεσμα, και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό που ζω. Μπορώ να παρέμβω λίγο? Ναι, βέβαια. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά θέλω να πω ότι η Αλεξάνδρα είναι πολύ γλυκιά και σεμνή, όμως έχω την υποχρέωση να σας πω ότι εμείς που υπερηφανευόμαστε και συγκινούμαστε και να τριχιάζουμε με την ελληνικό ύμνο στις Ολυμπιάδες, στις Παραολυμπιάδες κτλ, πρέπει να ακουστεί ότι η Αλεξάνδρα δεν έχει καμία στήριξη από το κράτος και αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, για τον επόμενό της αγώνα της ζητείται να πληρώσει από την τσέπη της τη μεταφορά της στους αγώνες. Είναι το κλασικό πρόβλημα. Είναι απαράδεκτο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί, γιατί ναι, ωραία. Φυσικά. Καλά κάνετε και το λέτε, το επισημαίνετε. Αυτό βέβαια κολλάει σε κάποιο νόμο. Δεν είναι κάτι προσωπικό κάποιου, έτσι. Κολλάει σε κάποιο νομικό πλαίσιο που υπάρχει. Έτσι δημιουργείται το πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι αυτά πρέπει να λυθούν κάποια στιγμή. Βέβαια, κύριε Μουστάκα, πρέπει να λυθούν. Οπότε, κυρία Σταματοπούλου, πόσο δύσκολο είναι για εσάς να παραμείνετε ενεργοί ως αθλήτρια κολύμβησης με αυτές τις δυσκολίες? Όταν έχετε και αυτές τις νομικές δυσκολίες που μας είπε και ο κύριος Μουστάκας, που δεν μπορούν να συμμετέχουν. Γιατί όταν κάποιος δεν έχει τους πόρους, πώς θα καταφέρει να βγάλει βόλτα? Έχει δίκιο ο κύριος Μουστάκας σε αυτό που αναφέρει. Είναι ότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος επιβάλλει 8 διαφορετικές χώρες σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Άρα, όταν συμμετέχουν πολλές ίδιες χώρες, και π.χ. μπορεί να έχω 15 αθλητρίες, αλλά να είναι ίδιες χώρες, μέχρι 7 διαφορετικές χώρες, για τη μία διαφορετική χώρα, η ίδια δεν λαμβάνω κανένα προνόμιο, όπως την οικονομική επιβράβευση, και βγαίνω από τον πίνακα επιτυχόντων. Αυτό συνεπάγεται με το να βγω τον πίνακα επιτυχόντων και να μην έχω την οικονομική ενίσχυση.
την, όχι την οικονομική ενίσχυση, την ευκαιρία να μπω κάποια στιγμή στο δημόσιο. Μάλιστα. Να δουλέψω. Επίσης μας ζητούνται να βρούμε χορηγούς. Για κάποιο λόγο εμένα έγινε ένα λάθος αυτό το διάστημα, λίγες μέρες. Μπλόκαρε το Instagram. Οπότε πλέον και οι χορηγοί ζητάνε να έχεις ένα καλό account δυνατό. Είναι πάντως δύσκολη η συνθήκη την οποία πρέπει να προχωρήσετε. Δεν έχετε τα εφόδια που θα έπρεπε να έχετε από την πολιτεία. Να το πούμε εμείς αυτό. Περιμένουμε. Μα είναι δυνατόν να απασχολεί χρόνια μια πρωταθλήτρια αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός της του Instagram. Ναι, ναι. Και οι χορηγοί να κρίνουν από αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μουστάκα. Και να σας πω ότι κάνουμε πρεμιέρα, να σας πω ότι κάνουμε πρεμιέρα στο τυποθέατρο της Νίκαιας. Πότε? Στις 29 του μηνός. Ωραία. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μία περιοχή κατεξοχήν προσφυγική. Δεν είναι τυχαία η επιλογή μας. Σας περιμένουμε όλους στο τυποθέατρο της Νίκαιας. Στην Αθήνα θα ξαναείμαστε 22 Σεπτέμβρη στο Βεάκιο. Και θα είμαστε επίσης στην Κρήτη από 5 μέχρι 8 Σεπτεμβρίου. Και θα πάμε και στην Αμοργό στις 17 του μηνός. Πολύ ωραία. Με το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.